Γεια σας κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή τα περίεργα της εποχής και λύσεις τους. Στη σημερινή εκπομπή θα δούμε πώς φτάσαμε έως εδώ στο μεταναστευτικό με διάφορες συνθήκες και συγκεκριμένα με τη συνθήκη ειρήνης του 1913. Έχουμε μαζί μας ένα γνώστη του θέματος, τον κύριο Ιωάννη Τσουνού, υποψήφιο βουλευτή Ειρήνων Συνέλευσης Νομού Σάμου και κάτοικο Ικαρίας. Καλησπέρα κύριε Τσουνού. Καλησπέρα σας κύριε Γκάσκα, την καλησπέρα μου σε όλους τους Έλληνες απανταχού της Γαίας. Κύριε Τσούνο, γνωρίζουμε ότι το Σύνταγμα είναι το καταστατικό λειτουργίας του κράτους. Πώς συνδέεται με τις διεθνείς συνθήκες, θα θέλαμε να μας πείτε, και πρώτα απ' όλα τι σημαίνει ο όρος συνθήκη? Κύριε Γκάσκα, ο όρος συνθήκη ή σύμβαση είναι στην ουσία η γραπτή βούληση δύο ή περισσότερων κρατών, δύο μερών δηλαδή, ή οργανώσεων του κράτους μας με σκοπό την δημιουργία νομικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δεσμευτικών και για τα δύο συμβαλόμενα μέρη. Στην ουσία αποτυπώνονται οι δεσμεύσεις σε έγγραφα. Συγγνώμη, θα σας διακόψω. Εννοείται δεσμευτικών, τι εννοείται? Εννοώ κύριε Γκάσκα ότι δεσμεύονται τα μέρη, τα κράτη που υπογράφουν αυτές τις συνθήκες και αυτές τις συμβάσεις, ότι δεν πρόκειται να παρεκκλίνουν από τις συμβάσεις και τις συνθήκες που έχουν υπογράψει. Αν και βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις ότι πολλά κράτη δεν σέβονται ούτε τις συνθήκες, τις διεθνείς και παγκόσμιες συνθήκες και συμβάσεις που έχουν υπογράψει, όπως είναι στο συγκεκριμένο στο προσφυγικό μεταναστευτικό, στο οποίο η μόνη χώρα υποδοχής και ταυτοποίησης είναι η Ελλάδα. Είμαστε η πρώτη χώρα υποδοχής και βλέπουμε ότι όλες οι άλλες χώρες επάνω στον πλανήτη, αν και έχουν υπογράψει τη σύμβαση, τη συνθήκη της Γενέβης το 1951, 145 κράτη, δεν δεσμεύεται κανένα από αυτά. Ωραία. Θα θέλαμε να μας πείτε τώρα ποια είναι η σχέση που έχουν με το Σύνταγμα οι διάφορες διεθνείς συνθήκες. Βεβαίως κύριε Γκάτσκα, να σας πω. Στο άρθρο 28 του Συντάγματος, και θα ήθελα αν μπορεί ο τεχνικός σας να το προβάλλει ώστε να μπορούν να το δουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Θα θέλαμε λίγο τον τεχνικό να μας δείξει το άρθρο 28. Συνεχίστε. Το άρθρο 28 του Συντάγματος, κύριε Γκάσκα, αναφέρεται ρητά στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και βλέπουμε ότι αποτελείται από τρεις παραγράφους. Στην ουσία βλέπουμε, και θα ήθελα να διαβάσω από μέσα τουλάχιστον την πρώτη παράγραφο ώστε να μπορέσει να καταλάβει ο Έλληνας πολίτης τι ακριβώς γίνεται. Στην ουσία, οι διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες που έχουμε υπογράψει ως ελληνικό κράτος είναι πιο πάνω από το Σύνταγμά μας. Και για να είμαι συγκεκριμένος, διαβάζω την παράγραφο 1 του άρθρου 28 και βλέπουμε ότι οι γενικά παραδεδειγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ, σύμφωνα με τους όρους κάθε μιας, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. Η εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας. Δηλαδή βλέπουμε ξεκάθαρα ότι το Σύνταγμά μας ορίζει ρητά ότι όλες αυτές οι συμβάσεις είναι πιο πάνω από τους εγχώριους εθνικούς μας νόμους. Υπό τον όρο βέβαια πάντοτε της αμοιβαιότητας. Αλλά όπως είπαμε και πιο πριν κύριε Γκάσκα, σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αμοιβαιότητα σε όποια συνθήκη, σύμβαση παγκόσμια έχει υπογράψει το ελληνικό κράτος με τα άλλα συμβαλόμενα κράτη. Συγγνώμη κύριε Τσούνο, να σας διακόψω λίγο. Δηλαδή μας αναφέρετε ότι το Σύνταγμα, καταρχήν, δεν είναι αντιπρόσωπος του Έλληνα πολίτη? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Γκάσκα, σε καμία περίπτωση το Σύνταγμα δεν εκπροσωπεί τον Έλληνα πολίτη. Ορθά τοποθετηθήκατε, τον αντιπροσωπεύει.
Γι' αυτό το λόγο μιλάμε και για εθνική αντιπροσωπεία, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι σύμφωνα και με τον αστικό κώδικα στο άρθρο 211, ο αντιπρόσωπος μπορεί να λειτουργεί είτε υπέρ είτε κατά του αντιπροσωπευμένου. Είναι ανήκουστο, κύριε Γκάζκα, να υπάρχει και στον ποινικό, στον αστικό κώδικα, ότι ο αντιπρόσωπος λειτουργεί εναντίον του προσώπου μας. Δηλαδή, αυτός που υποτίθεται ότι μας εκπροσωπεί, που δεν μας εκπροσωπεί σε καμία των περιπτώσεων, βάλει εναντίον του προσώπου μας. Γι' αυτό, κύριε Γκάζκα, βιώνουμε όλη αυτή την κατάσταση σήμερα, στις μέρες μας, εμείς οι Έλληνες πολίτες, γιατί σε καμία των περιπτώσεων δεν έχουμε εκπροσωπηθεί εμείς οι πολίτες από όλους αυτούς τους μηχανισμούς του κράτους μας. Όλοι αυτοί οι μηχανισμοί, όλοι αυτοί οι διαχειριστές που στελεχώνουν όλες αυτές τις θέσεις κλειδιά που βρίσκονται μέσα στο κρατικό μηχανισμό, στην ουσία αυτό που κάνουν είναι να παίρνουν αποφάσεις για τον Έλληνα πολίτη χωρίς την παρουσία του Έλληνα πολίτη και πάντοτε εναντίον του Έλληνα πολίτη. Όπως είναι γνωστό, κύριε Γκάζκα, βλέπουμε ότι χωρίζουμε την πολιτική σε εξωτερική πολιτική, εσωτερική πολιτική, οικονομική πολιτική. Βλέπουμε ότι βάζουμε μπροστά πάντα μία λέξη και διαχωρίζουμε την πολιτική. Αυτό που δεν έχουμε καταλάβει είναι ότι την πολιτική την ορίζει ο ίδιος ο πολίτης και σε καμία περίπτωση η πολιτική δεν ορίζει τον πολίτη. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η πολιτική δημιουργείται από τον ίδιο τον πολίτη. Ο ίδιος ο πολίτης εκτελεί την πολιτική γιατί πρόκειται για την ίδια του τη ζωή, για την ζωή της οικογένειάς του, για την ζωή των παιδιών του και εν γέννη για ολόκληρη τη χώρα. Κύριε Τσούνο, συγγνώμη λίγο, γιατί αυτό που μας λέτε τώρα είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή εννοείται ότι αυτή η κατάσταση έχει ξεκινήσει από πολύ πιο μπροστά και συνεχίζεται να υπάρχει ακόμα. Κύριε Γκάσκα, πρέπει να ενθυμηθούμε ότι από το 1832, από τότε που δολοφονήθηκε ο μοναδικός Έλληνας κυβερνήτης, ο Ιωάννης Καποδίστριας, όλοι όσοι έχουν κυβερνήσει την Ελλάδα δεν ήταν Έλληνες. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν εκπρόσωποι των Ελλήνων πολιτών και του ελληνικού έθνους, αλλά αποδεικνύεται τελικά με όλα αυτά τα κατάπτυστα έγγραφα, τις συμβάσεις και τις συνθήκες, τις διεθνείς και παγκόσμιες, που έχουν υπογράψει, αλλά και τους εγχώριους νόμους που έχουν υπογράψει, ότι πολύ απλά ήταν προδότες του ελληνικού έθνους και πρέπει να δικαστούν για εσχάτη προδοσία. Όχι, κύριε Γκάσκα, τώρα στις μέρες μας που βλέπουμε ότι όλοι αυτοί που κυβερνήσανε μέχρι τις μέρες μας, δηλαδή τους έχουμε δώσει ονόματα αεροδρομίων, ονόματα λιμανιών, λεωφόρους, δρόμους, πλατείες, τους έχουμε κάνει εθνοπατέρες και εθνικούς ευεργέτες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουμε δει τι ακριβώς έχουν υπογράψει. Έχουμε άγνοια εμείς οι Έλληνες πολίτες, τι ακριβώς έχουν υπογράψει όλοι αυτοί οι εθνικοί ευεργέτες, έτσι όπως μας τους έχουν προβάλει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι όπως μας το έχει προβάλει διαχρονικά το κράτος μας, έτσι όπως μας τα έχουν μάθει στα σχολικά βιβλία, ότι πρέπει όλους αυτούς τους ανθρώπους να τους εγκομιάζουμε, ότι όλοι αυτοί πάλεψαν ώστε εμείς να απελευθερωθούμε. Που στην ουσία δεν έχουμε απελευθερωθεί ποτέ. Ξεκίνησε η Επανάσταση το 1821 και με την έναρξη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους διακόπηκε αυτή η Επανάσταση. Δεν απελευθερωθήκαμε ποτέ στην ουσία, γιατί είναι γνωστό ότι μας ήρθε ο 16χρονος βασιλέας των Βαβαρών, ο Όθωνας, ο οποίος επί ποινή θανάτου υποχρέωσε τους προγόνους μας να δηλώσουν πίστη εις τον βασιλιά. Δηλαδή, κύριε Τσούνο, από ό,τι μας αναφέρετε, η ελευθερία ήταν εικονική, δεν ήταν πραγματική. Σωστά. Όπως και σήμερα, κύριε Γκάζκα, εικονική είναι η ελευθερία μας. Βλέπουμε τι δεσμευτικά μέτρα υπάρχουν προς όλους τους Έλληνες πολίτες, προς όλη την ελληνική κοινωνία. Βλέπουμε ότι έχουμε στερηθεί πλέον την ελευθερία μας. Όχι ότι την είχαμε και ποτέ. Βλέπουμε ότι μιλάνε για δικαιώματα ελευθερίας
ενώ ο άνθρωπος έχει τα δίκαια και τα δικά του. Δικαίωμα στην ουσία το δίνει κάποιος που έχει κάτι δικό του. Πώς γίνεται να έχουμε εμείς οι άνθρωποι δικαιώματα αφού έχουμε δίκαια και δικά μας? Ποιος είναι αυτός που μας δίνει σε εμάς δικαιώματα? Κύριε Τσούρνο, θα θέλαμε να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και ξαναεπιστρέφουμε. Βεβαίως, κύριε Γκάζγα. Μια τεράστια προσφορά, ένα τεράστιο ιερό πολιτιακό έπος. Οι ολότητες, ισοπολιτεία, ισοδυναμία, ελευθερία. Τώρα έχεις στα χέρια σου μια τεράστια προσφορά, ένα τεράστιο ιερό πολιτιακό έπος που ο δημιουργός του, με σοφία και απόλυτη ακρίβεια, στην αποδεικτική του στοιχειοθέτηση, απευθύνει με μεγαλοπρέπεια προς κάθε άνθρωπο που θέλει να αναδειχθεί σε πραγματικό πολίτη, μαθαίνοντας και αναγνωρίζοντας τι σημαίνει και πώς δομείται η πολιτεία των πολιτών, με τις υπεριδιότητες και αρχές της ισοπολιτείας, της ισοδυναμίας, της ελευθερίας και της αρετής. Οι ολότητες. Ισοπολιτεία, ισοδυναμία. Όλος ο πλανήτης μιλάει για ελευθερία, αλλά κανένας δεν μας είπε ποτέ την αλήθεια και την έννοια της πραγματικής ελευθερίας. Ήρθε η ώρα, σε αυτό το ελάνιο έπος, όλοι οι άνθρωποι να κατανοήσουν πλήρως την ελευθερία τους. Παράγγειλε τώρα 216-898-10 και 690-99-69-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Σε να επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Τσούνο, θα θέλαμε να μας αναφέρετε κάποια συγκεκριμένα σημεία από τη συνθήκη του 1913. Σας ακούμε. Βεβαίως, κύριε Γκάσκα. Να υπενθυμίσω σε όλους τους Έλληνες πολίτες ότι αυτή η συνθήκη, αν δεν το γνωρίζουν, υπογράφηκε μετά το πέρας των δύο Βαλκανικών πολέμων που έγιναν το 1912 και το 1913 μεταξύ των συμμαχικών δυνάμεων που ήταν η Σερβία, η Ελλάδα, η Σερβία, η Βουλγαρία και το Μαυροβούνιο εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και να πάμε συγκεκριμένα στην διεθνή αυτή η συνθήκη, την οποία μπορεί οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης να τη βρει μέσα από το Υπουργείο Εξωτερικών, πληκτρολογώντας το διαδίκτυο σημαντικές διεθνείς συνθήκες που αφορούν την Ελλάδα, θα μας βγάλει κατευθείαν στο σελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Το παράδοξο, κύριε Γκάζκα, είναι ότι υπάρχουν 11 διεθνείς παγκόσμιες συνθήκες ή συμβάσεις στη συγκεκριμένη σελίδα και είναι όλες στη γαλλική γλώσσα και στην αγγλική. Αν είναι ποτέ δυνατόν, στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, που στο ίδιο Υπουργείο βρίσκεται και το μεταφραστικό τμήμα του κράτους μας, εδώ και 200 χρόνια, γιατί υπάρχει συνθήκη από το 1830, να είναι ακόμα στη γαλλική γλώσσα και να μην έχει ο Έλληνας πολίτης την πρόσβαση ώστε να μπορέσει να διαβάσει τι ακριβώς έχει υπογραφτεί για εμάς τους ίδιους τους πολίτες, ας είναι και πριν 200 χρόνια. Είναι παράλογο. Κύριε Τσούνο, τι εννοείτε? Εννοείτε ότι γίνεται κάτι επίτηδες στο στοχευμένο? Κύριε Γκάζκα, αν μπούμε σε συγκεκριμένη σελίδα θα δούμε ότι υπάρχει σύμβαση από το 1830. Λοιπόν, σας είπα πιο πριν ότι το μεταφραστικό τμήμα του κράτους μας βρίσκεται, υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Για ποιο λόγο δεν έχουν γίνει οι μεταφράσεις στις συγκεκριμένες συμβάσεις και συνθήκες? Οπότε καταλαβαίνουμε ότι κάτι μας κρύβουνε. Βέβαια τώρα με την τεχνολογία, κύριε Γκάσκα, που υπάρχει, μπορούμε πολύ εύκολα να κάνουμε τη μετάφραση ανοίγοντας το συγκεκριμένο κείμενο, είτε είναι στη γαλλική είτε είναι στην αγγλική, και βάζοντας το συγκεκριμένο κείμενο στο μεταφραστή μας το βγάζει στα ελληνικά. Βέβαια μπορεί να υπάρχουν ορισμένα σφάλματα στη διατύπωση ορισμένων λέξεων, αλλά πολύ καλά καταλαβαίνουμε τι ακριβώς έχουν υπογράψει όλοι αυτοί οι εθνικοί ευεργέτες εναντίον των Ελλήνων πολιτών, εναντίον του ελληνικού έθνους. Είναι πολύ περίεργο πάντως, κύριε Τσούνο, και είναι και θέμα για έρευνα. Συνεχίστε όμως. Βεβαίως, κύριε Γκάσκα. Λοιπόν, θα δούμε στη συγκεκριμένη συνθήκη ειρήνης που
που υπογράφηκε στο Λονδίνο στις 17 και 30 Μαΐου του 1913, που όπως είπα ήταν μεταξύ της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, του Μαυροβουνίου, της Σερβίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, βλέπουμε ότι τα δύο συμβαλόμενα μέρη είναι οι τέσσερις συμμαχικές δυνάμεις, οι κυρίαρχοι σύμμαχοι όπως μας ονομάζουν από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και επειδή θέλουν να, πλέον να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, γι' αυτόν τον λόγο υπέγραψαν αυτή τη Διεθνή Συνθήκη Ειρήνης, η οποία θα σταματούσε κάθε είδους εχθροπραξίας. Αυτό που θέλω να δούμε είναι ποιοι πήραν μέρος στην υπογραφή αυτή της συνθήκης από την ελληνική πλευρά. Βλέπουμε ότι ο μεγαλειότατος, ο βασιλιάς των Ελλήνων, στην ουσία διορίζει τον υπουργό, τον πρώην υπουργό εξωτερικών, τον Στέφανο Σκουλούδη, την εξοχότητα τον Γιάννη Γενάδιο ως έκτακτο απεσταλμένο και πληρεξούσιο υπουργό στο Λονδίνο και τον Γεώργιο Στρέιτ, τον έκτακτο απεσταλμένο και πληρεξούσιο υπουργό στη Βιέννη. Βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι διορισμένοι, έτσι, ακόμα και τότε επί βασιλείας που υπήρχε, δεν ήταν εκλεγμένοι, τους διόριζε ο βασιλιάς ώστε να μπορέσουν να πάνε να αντιπροσωπεύσουν την Ελλάδα και σε καμία των περιπτώσεων να την εκπροσωπήσουν. Γιατί κανένας Έλληνας πολίτης δεν θα υπέγραφε μια τέτοια κατάπτυστη συνθήκη. Να πάμε συγκεκριμένα να πούμε ορισμένα πράγματα, κύριε Γκάσκα. Θα είμαι συνοπτικός ώστε να μην κουράσω και τους Έλληνες πολίτες. Στην ουσία αποτελείται από 7 άρθρα αυτή η συνθήκη. Δεν είναι τεράστια και θα πρέπει όλοι οι Έλληνες πολίτες να είναι γνώστες αυτής της συνθήκης. Βλέπουμε ότι στο άρθρο 1, στην ουσία βλέπουμε ότι επικυρώνεται η συνθήκη ειρήνης και φιλίας μεταξύ των συμμαχικών κυρίαρχων δυνάμεων και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των κληρονόμων και των διαδόχων του και τα αντίστοιχα και ότι θα υπάρχει συμφωνία και για τους υπηκόους στο διηνεκές, δηλαδή ότι δεν πρόκειται, υποτίθεται, να ξαναγίνει πόλεμος μεταξύ των συμβαλόμενων μερών. Στο άρθρο 2, στη συγκεκριμένη συνθήκη, βλέπουμε ότι ο αυτοκράτορας των Οθωμανών παραχωρεί στους κυρίαρχους συμμάχους, προσέξτε τώρα τη λέξη, κύριε Γκάσκα, παραχωρεί, λες και είναι δικά του, όλα τα εδάφη της αυτοκρατορίας του στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ο αυτοκράτορας των Οθωμανών και η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατέκτησε αυτά τα εδάφη με πόλεμο, με το σπαθί. Σε καμία περίπτωση, κύριε Γκάσκα, δεν έχει κανένα είδους δικαίωμα, γιατί δεν είναι δικά του, ώστε να μπορέσει να τα παραχωρήσει. Αυτά τα εδάφη ανήκουν στους Έλληνες κυρίαρχους αυτόχθονες ή ηθαγενείς, δηλαδή είναι δικά μας, γιατί εμείς οι Έλληνες είμαστε σε αυτήν εδώ τη χώρα για χιλιάδες χρόνια. Οπότε πώς γίνεται να παραχωρεί ένας Οθωμανός τα δικά μας εδάφη σε εμάς τους ίδιους? Πολύ σωστό, κύριε Τσούνο. Και κάτι άλλο, δηλαδή έτσι όπως δείχνει η Οθωμανική Αυτοκρατορία, σημαίνει ότι επιβάλλεται στις συμμαχικές δυνάμεις, εάν έχουμε καταλάβει σωστά. Μας κάνει χάρη στην ουσία, κύριε Γκάσκα, αυτό καταλαβαίνω εγώ, και μας δίνει, μας παραχωρεί ορισμένα εδάφη, που αυτά τα εδάφη είναι δικά μας. Οπότε δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο χρησιμοποιούν τη λέξη παραχώρηση. Αλλά παρόλα αυτά, οι αντιπρόσωποι του ελληνικού κράτους υπέγραψαν τη συγκεκριμένη συνθήκη, που στις μέρες της Ελλήνων Συνέλευσης, στις μέρες της Ελλήνων Πολιτείας, στη διακυβέρνηση της Ελλήνων Συνέλευσης, όλες αυτές οι κατάπτυστες συμβάσεις και συνθήκες θα γίνει ένας ολοκληρωτικός ενδελεχής έλεγχος. Θα κάνουμε ένα γενικό ταμείο να δούμε τι ακριβώς έχουν υπογράψει όλοι αυτοί οι διαχειριστές εδώ και 200 χρόνια. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Τσούνο, είναι το θέμα που συνδέεται άμεσα με το μεταναστευτικό. Σωστά? Βεβαίως, κύριε Γκάσκα, και θα σας εξηγήσω πιο κάτω γιατί συνδέεται άμεσα. Βλέπουμε στο συγκεκριμένο άρθρο ότι θα καθοριστούν τα σύνορά μας
από μια διεθνή επιτροπή. Δηλαδή, αν και μας παραχωρεί με μεγάλη μεγαλοπρέπεια ο Οθωμανός Αυτοκράτορας τα εδάφη του, βλέπουμε ότι άλλοι τελικά θα χαράξουν τα σύνορα στα Βαλκάνια και θα δούμε ποιοι συγκεκριμένοι είναι αυτή η Διεθνή Επιτροπή. Η Διεθνή Επιτροπή συγκεκριμένα είναι ο Αυτοκράτορας Βασιλέας της Γερμανίας, ο Βασιλιάς της Βοημίας, ο Βασιλιάς της Αυστρίας, ο Βασιλιάς της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Ιρλανδίας, ο Βασιλιάς των Ινδιών, ο Βασιλιάς της Ιταλίας και της Ρωσίας. Αυτή στην ουσία, κύριε Γκάσκα, δηλαδή όλες αυτές οι μεγάλες δυνάμεις που υποτίθεται ότι ήταν φίλιες δυνάμεις με την Ελλάδα διαχρονικά, Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι, έτσι όπως μας έχουν μάθει τόσα χρόνια ότι όλες αυτές οι δυνάμεις είναι φιλοελληνικές, τελικά αποδεικνύεται ότι όχι μόνο δεν είναι φιλοελληνικές, αλλά είναι και φιλοοθωμανικές και θα δούμε παρακάτω γιατί ακριβώς το λέω αυτό. Και χαράζουν τα σύνορα της Αλβανίας στο παράγραφο 3. Δηλαδή βλέπουμε ότι το 1913 με αυτή τη συνθήκη δημιουργήθηκε το κράτος της Αλβανίας. Στο άρθρο 4 μας δηλώνει ότι ο Οθωμανός Αυτοκράτορας παραχωρεί το νησί της Κρήτης και παραιτείται υπέρ όλων των κυριαρχικών και άλλων δικαιωμάτων που έχει σε αυτό το νησί. Ποιος έδωσε στον Οθωμανό Αυτοκράτορα κυριαρχικά δικαιώματα ώστε να τα επικαλείται σε κάτι που δεν είναι δικό του και να μας κάνει τη χάρη να μας το παραχωρεί κιόλας, κύριε Γκάσκα? Πολύ σωστά, κύριε Τσούνο, αυτά που μας αναφέρετε. Πολύ σημαντικές οι πληροφορίες που μας έχετε πει. Και μάλιστα η Ελλάδα δεν φαίνεται καν σαν χώρα να παίρνει μέρος. Όχι, κύριε Γκάσκα, γιατί οι αντιπρόσωποι μας απλά βάλαν την υπογραφή τους σε αυτή την κατάπτυστη συμφωνία, συνθήκη, σύμβαση. Να πάμε στο άρθρο 5, όπου αφορά όλους τους νησιώτες, όλο το Αιγαίο, να δούμε τι ακριβώς έχει υπογραφεί. Και βλέπουμε συγκεκριμένα ότι ο Αυτοκράτορας των Οθωμανών και οι κυρίαρχοι σύμμαχοι, δηλαδή εμείς οι Έλληνες, οι Σέρβοι, οι Μαυροβούνοι και οι Βούλγαροι, δηλώνουν και αναθέτουν τον Αυτοκράτορα, τον βασιλιά της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Βοημίας, τον βασιλιά της Ουγγαρίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, των Ινδιών, της Ιταλίας και της Ρωσίας, τους δίνουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν για την μοίρα, ακούστε το, για την τύχη δηλαδή, για την μοίρα όλων των Οθωμανικών νησιών του Αιγαίου, εξαιρουμένου του νησιού της Κρήτης και της Χερσονήσου του Αγίου Όρους. Δεν ξέρω, κύριε Γκάσκα. Δηλαδή θεωρούσαν όλα τα νησιά εκτός της Κρήτης Οθωμανικά. Το λέει ξεκάθαρα, κύριε Γκάσκα, ότι όλα τα νησιά του Αιγαίου είναι Οθωμανικά, ενώ γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι όλα αυτά τα νησιά είναι ελληνικά από χιλιάδες χρόνια πίσω και βλέπουμε ότι δίνεται στην ουσία αυτή τη στιγμή μέσω αυτής της συνθήκης η δυνατότητα να αποφασίζουν οι μεγάλες δυνάμεις για τη μοίρα και την τύχη των νησιών του Αιγαίου. Και αυτό όλο γίνεται γιατί άμα δούμε και προηγούμενες συμφωνίες και συνθήκες, κύριε Γκάσκα, όπως είναι η πρώτη συμφωνία που υπογράφηκε στο Λονδίνο, θα δούμε ότι όλες αυτές οι μεγάλες δυνάμεις θέλανε να έχουν πρόσβαση στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο Πέλαγος. Οπότε καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο χαράζουν και οριοθετούν όλες αυτές οι μεγάλες φίλιες, σε πολλά εισαγωγικά, δυνάμεις τα σύνορα του ελληνικού κράτους. Άρα στην ουσία, κύριε Τσούνο, μας αναφέρετε ότι δεν είναι συμμαχικές αυτές οι δυνάμεις και ότι κάτι θέλουν. Σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι συμμαχικές, κύριε Γκάσκα, και αποδεικνύεται ακόμα και στις μέρες μας. Γι' αυτό πρέπει ο Έλληνας πολίτης να αρχίσει να συνδυάζει όλα αυτά που έχουν γίνει διαχρονικά εδώ και 200 χρόνια πίσω, γιατί ποτέ και κανένας δεν μας έχει βγάλει στο φως της δημοσιότητας όλες αυτές τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις. Ποτέ κανένας ακαδημαϊκός, ποτέ κανένας ιστορικός, ποτέ κανένας συνταγματολόγος, ποτέ κανένας ιστορικός δεν μας έχει πει
την αλήθεια για το τι ακριβώς έχει γίνει, για το τι ακριβώς έχει υπογραφτεί στην ίδια μας την πατρίδα. Δεν γίνεται τώρα να διαβάζουμε μια παγκόσμια διεθνή συνθήκη στην οποία δεσμευόμαστε ότι όλα τα νησιά ανήκουν στον Οθωμανό, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και τα παραχωρεί εκείνος έτσι, στις μεγάλες δυνάμεις ώστε να τα διαχειρίζονται. Γι' αυτό βλέπουμε στις μέρες μας στο τεράστιο αυτό ζήτημα και φαινόμενο του μεταναστευτικού και προσφυγικού ότι όλα τα νησιά του Αιγαίου έχουν γίνει αποθήκες ψυχών. Γι' αυτό έχουμε κάνει και εκπομπή, κύριε Γκάσκα, στην οποία έχουμε αναφερθεί για το νέο μεταναστευτικό σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, στο οποίο μας δηλώνουν ρητά και στο συγκεκριμένο έγγραφο ότι όπου υπάρχει κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης, όπου υπάρχει δομή, δεν είναι ελληνικό έδαφος, δεν είναι ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά όχι μόνο η δομή, αλλά και ολόκληρα τα νησιά μας δεν ανήκουν στην Ελλάδα. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτό που υπογράφηκε πριν 120 χρόνια, το υπογράφουμε και σήμερα, στις μέρες μας, κύριε Γκάσκα. Άρα υπάρχει μια συνέχεια στο μεταναστευτικό από πολύ παλιά, από ό,τι μας αναφέρετε. Υπάρχει μια συνέχεια, κύριε Γκάσκα, προδοσίας των Ελλήνων πολιτών, προδοσίας του ελληνικού έθνους, από όλους αυτούς που διαχειρίζονται το μηχανισμό που λέγεται κράτος. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο Έλληνας πολίτης να καταλάβει ότι είναι δικιά μας η ευθύνη, ότι εμείς οι ίδιοι πρέπει να αναλάβουμε και να εκπροσωπήσουμε την ίδια μας τη χώρα, γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα αν δεν το κάνουμε εμείς. Όλοι αυτοί που υποτίθεται ότι μας εκπροσωπούν, που σε καμία περίπτωση, όπως είπα, δεν μας εκπροσωπούν γιατί μας αντιπροσωπεύουν, είναι εναντίον των Ελλήνων πολιτών. Είναι εναντίον του ελληνικού έθνους. Αυτοί μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση και δεν πρόκειται, αδερφέ μου, Έλληνα πολίτη, να αλλάξει τίποτα αν δεν σηκώσεις εσύ ο ίδιος το ανάστημά σου, αν δεν συστρατευτείς με το νομικό όχημα, με τον τεράστιο πολιτικό φορέα του έθνους των Ελλήνων που λέγεται Ελλήνων Συνέλευσης, που σου δίνει τη δυνατότητα να εκπροσωπήσεις τον ίδιο σου τον εαυτό, την ίδια σου την οικογένεια, τους απογόνους σου, την ίδια σου την πατρίδα. Αν δεν το κάνεις εσύ, ποιος περιμένεις να το κάνει? Κύριε Τσούνο, θα θέλαμε να δεσμευτείτε για μια επόμενη εκπομπή και να μας αναλύσετε παραπάνω τη συγκεκριμένη συνθήκη, γιατί έχει πολύ υλικό και θα θέλαμε να μας το αναλύσετε. Στη διάθεσή σας, κύριε Γκάσκα, όποτε μου το ζητήσετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Θα πρέπει να κλείσουμε. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, κύριε Γκάσκα. Καλό βράδυ σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Γεια σας. Ήταν η εκπομπή «Τα περίεργα της εποχής και λύσεις τους» με τον Γκάσκα Σοφοκλή. Σήμερα είδαμε μερικά άρθρα από τη συγκεκριμένη συνθήκη του 1913, τη συνθήκη ειρήνης όπως την αναφέρουν. Στην επόμενη εκπομπή θα εμπαθύνουμε πιο πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Στο τεχνικό τμήμα ήταν η Γεωργία Καλάβρια, Δημήτρης Γούναρης και Σίμος Μπαλάσας. Γεια σας.